και είπε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα και όχι μόνο ο πρόεδρος της Βουλής και από τα υπόλοιπα τα κόμματα όλα είχαν βγει και κλαψουριζόντουσαν γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Έλεγε λοιπόν αυτή η επιστολή ότι θα υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια και ότι υπάρχει και σχάτη προδοσία και αν ο Θεός μας αξιώσει όλους τους Έλληνες πολίτες θα οδηγηθούν στη φυλακή αυτοί που τα έχουν υπογράψει όλα αυτά. Και βγήκε και έκλαιγε ο πρόεδρος της Βουλής και η συναυτό και λέγανε ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τα λένε αυτά. Μα τι λέτε, έχετε πάρει, σταμάταρε προδότη! Σταμάτα ρε προδότη! Δεν είναι καφενές εδώ! Προδότη! Σταμάτα ρε προδότη! Προδότες! Πουλημένοι! Τα παιδιά! Σταμάτα ρε! Κύριε συνάδελφε! Δεν είναι δικαίωμά σου! Κύριε συνάδελφε! Παρακαλώ κύριε συνάδελφε! Κύριε συνάδελφε! Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ! Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ! Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ.